Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Τι σας έχω σήμερα, μια φανταστική λιχουδιά που δεν θα τη φτιάξω εγώ, που τρελαίνονται τα αστέρια σας και τα παιδάκια σας με τέσσερα υλικά, λιώνουν στο στόμα και θα θέλουν κάθε μέρα να τις έχετε στο τραπέζι. Ποιον έχω εδώ? Τον Τασούλη έχω εδώ πέρα. Πες μου, Τάσο, τι θα φτιάξουμε? Σήμερα θα φτιάξουμε τυροκροκέτες, όπως βλέπετε, με τέσσερα υλικά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εμείς γκούντα και μοτσαρέλα. Μπορείτε να βάλετε και ρεγκάτο. Μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο τυρί, αλλά θέλουμε να λιώνει. Τι είναι τώρα η τυροκροκέτα της Βασούλας του Τασούλη? Είναι ωραία, είναι εύκολη και δεν έχει πολλά υλικά. Τι θα κάνουμε? Παίρνουμε ένα μπολ και τώρα ο Τασούλης θα μας δείξει εδώ πέρα τη μοτσαρέλα. Πάμε. Θα ρίξουμε και γκούντα και το άλλο τυράκι. Τέλεια. Είναι πολύ εύκολες, είναι φανταστικές. Θα ρίξουμε 2 ασπράδια αυγών. Θα τα ρίξει μέσα τώρα ο Τασούλης. Αυτά. Μπράβο, Τασούλη μου. Από εδώ και αυτό. Και θα ρίξουμε και baking powder για να φουσκώσουν. Πάμε. Ακριβώς. Και τώρα θα μα δείτε να τα ανακατεύω. Μπράβο, πάμε. Λοιπόν, οπότε θέλουμε ένα. Πάμε, Τασούλη μου. Βάλαμε γαντάκια να πάνε τα σπράδια παντού και το baking powder. Είναι σαν να στείλουμε κάτι έτσι. Τάσο, χούφτα, χούφτα, κοίτα, έτσι θα τα κάνεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Θέλουμε να γίνει μία ενιαία μπάλα τυριών. Θα μπει στο ψυγείο 20 λεπτά και μετά θα τις πλάσουμε τις τυροκροκέτες. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνουν στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα πέφτει μέσα στο βίντεο και μας φτιάχνει η σκηνοθετάρα μας. Ξέρω ότι λατρεύετε τυροκροκέτες, οι μικροί οι μεγάλοι τις λατρεύουν, όχι μόνο παιδιά, τα παιδιά, και είναι πολύ πιο υγιεινές αυτές που φτιάχνουμε από το να πάρετε έτοιμες. Θα σου λέει τι έχεις να πεις? Ναι, να τις φτιάξετε όλες και να σπάσετε τα like. Μπράβο. Και τι άλλο να κάνουνε? Subscribe. Ωραία. Και τι άλλο να κάνουνε? Κοινοποιήσεις πολλές. Και σχόλια. Και σχόλια, όπως σου κάναν και στο Club Sands. Τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, αφού ενωθήκανε τα ασπράδια, τα τυριά και το baking powder, τώρα παιδιά θα βάλουμε ίσα ίσα 2 μεγάλες κουταλιές αλεύρι μέσα. Τώρα ο Τασούλης θα ξαναζυμώσει τη ζύμη για τις τυροκροκέτες και θα μπει μισή ώρα στο ψυγείο με 20 λεπτά να δέσει λίγο και μετά, παιδιά, θα τα κάνουμε τυροκροκέτες. Δεν χρειάζονται πανάρισμα, δηλαδή δεν τα περνάμε στο αυγό, στη βρυγανιά και στο αλεύρι, κατευθείαν τηγανίζονται έτσι με το baking powder και τα σπράδια και το λίγο αλεύρι που βάζω μέσα. Θα δείτε τι φανταστικές, μαγευτικές τυροκροκέτες είναι αυτές. Τασούλη μου, τι άλλα, τι έχεις να μας πεις? Είναι πολύ ωραία και να το φτιάξετε όλοι. Ωραία, οπότε τα λέμε σε μισή ωρίτσα πάλι. Γεια σας. Αφού τρελοκουζινάκια μου έγινε μια ωραία ζύμη με τυριά, θα την τυλίξετε με μευράνι και θα την βάλετε στο ψυγείο 20 με 30 λεπτά. Μετά θέλουμε ένα καυτό κατσαρολάκι με σπορέλαιο για να τις τηγανίσουμε. Θα πάθετε πλάκα, παιδιά, είναι στο πι και φύ και τέτοιες τυροκροκέτες δεν έχετε ξαναφάει. Με 4 υλικά μόνο. Αφού περάσανε 20 λεπτά με μισή ώρα, δεν κάνουμε τίποτα, απλάθουμε, παιδιά. Παίρνουμε τι θέλετε, μεγάλη, θέλετε μικρή, θέλετε μεσαία, μην τις κάνετε πολύ μεγάλες, γιατί έχει μέσα το baking powder και γίνονται τούμπανο την ώρα που τις σιγανισμόρισε και τις κάνουμε έτσι. Έλα τα σου λέει τώρα να δείξω τον κόσμο κι εσύ. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το μέγεθος. Παίρνεις, βλέπετε, παιδιά, και δεν χρειάζεται ούτε πανάρισμα ούτε τίποτα. Θα δείτε τώρα που θα τις σιγανίσουμε με τον Τασούλη, θα τις κάνει όλος ο Τασούλης, ο σεφ μας. Θα δείτε πόσο ωραίες είναι οι λαχταριστές. Λοιπόν, έλα, Τασούλη, κάνετε εσύ τώρα να σε δει ο κόσμος. Και συνεχίζουμε. Θα κάνουμε αρκετές τυροκροκέτες και θα μας δείτε να τις ψήσουμε.
έχουμε πάλι. Έφτιαξα μόνο σε 5 λεπτά αυτές και τώρα θα τις βάλουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με πολύ κολάδι για να τις ψήσουμε και πάμε. Λοιπόν, αφού έχουμε ένα τηγάνι αντικολλητικό με σπορέλαιο, παιδιά, όχι με ελαιόλαδο γιατί θα είναι πολύ βαριά, τώρα μαζί με τον τατσούλι θα τηγανίσουμε αυτές τις μοναδικές κροκέτες. Που είναι οι πιο ωραίες. Ναι. Θυσία της Βασουλάς. Ναι. Και τι κάνουνε σε αυτό το κανάλι? Τα σπάνε όλα. Ναι. Και τι άλλο κάνουνε? Like, subscribe. Μπράβο. Και σχόλια. Ωραία. Και όλα τα υλικά είναι κάτω στο κουτί περιγραφής, στο site μας vasiagrazykitchen.com και στην καρτέλα που πέφτει που μας κάνει μέσα ο Δημήτρης. Πάμε γιατί θα καούμε ζωντανή. Πάμε. Τάσο, σιγά σιγά. Μία-μία. Παιδιά, να καίει το λάδι. Θα σου λέει πες στον κόσμο τι ωραίες τυροκροκέτες είναι αυτές που είστε. Είναι οι καλύτερες, να τις φτιάξετε όλες. Mm-hmm. Αυτό. Και είναι πολύ ωραία και για τα πάρτι τώρα που έχετε, αυτό έτσι. Λίγο. Για ορεκτικό, είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και πολύ εύκολες και γρήγορες. Και πολύ εύκολες και γρήγορες και με 4 υλικά μόνο. Είμαστε από πάνω γιατί σε 2 λεπτά είναι έτοιμες και τις γυρνάμε. Και δεν θέλει πανάρισμα, δηλαδή δεν θέλει αυγό, φρυγανιά, αλεύρι. Είναι στο τσακ μπαμ. Είναι οι τυροκροκέτες του Ονείρου, είναι οι τυροκροκέτες του Τασούλη μας. Είπαμε καυτό λάδι και είμαστε από πάνω. Σε 3-4 λεπτά οι τυροκροκέτες του Ονείρου, του Τασούλη, είναι έτοιμες. Και εδώ κοιτάξτε τι εννοώ. Το βλέπετε, παιδιά, δεν θέλει παναρίσματα, δεν θέλουμε πολύ χρόνο στην κουζίνα, θέλουμε εύκολες, γρήγορες, λιχουδιάρικες συνταγές. Ακριβώς σε 5 λεπτά τηγανιστήκανε αυτές οι τυροκροκέτες του Ονείρου με 4 υλικά και 2 μόνο τυριά, χωρίς να σας παιδεύω, χωρίς να πανάρετε. Θα δείτε τώρα μέσα τι κολλασμένες είναι. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω. Σε κουτί περιγραφή πρέπει να πατήσετε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που κάνει η σκηνοθετάρα μας. Σας περιμένουμε από το Secret Spar Farm, το αρωματοπολείο μας, να σας αρωματίσουμε. Τα αρώματά μας είναι απίστευτα. Έχουν έντονη διάρκεια, έχουν απίστευτη πιστότητα με τα αυθεντικά. Είμαστε ομορφοκλησίας 8 στην Καλογρέζα. Το τηλέφωνο μας είναι 213-046-4191. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου που κάθε μέρα έρχεστε από εκεί και με βλέπετε και κάνουμε πολλές αγκαλιές και φιλιά. Και τώρα σας παραδίδω τον έναν και μοναδικό Τασούλη να σας πει για τις σιροκροκέτες. Πάμε. Είναι καλύτερες να τις φτιάξετε όλες όπως έχω ξαναπεί και θα τις δοκιμάσω τώρα. Ωραία, πάμε. Εσύ θα δοκιμάζεις και εγώ θα κόβω στον κόσμο. Πάμε, 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 πάμε. Πολλά like, η Θιούλα. Πολλά like, ε, Τασούλη. Ωραία. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Πρέπει όμως να κοινοποιήσετε αυτή τη συνταγή στους φίλους σας, γιατί αξίζει να κάνετε πολλά like και subscribe. Και τώρα πάω να σας ανοίξω άλλη μία πιο κοντινό, πιο κοντινό. Τάσο, λέγε, λέγε, λέγε που τρως. Λέγε, τι γίνεται, του Ονείρου. Εκεί, ναι, πολύ ωραία. Φανταστικές. Εδώ, κοιτάξτε. Παναγία μου και Χριστέ μου, σας αγαπώ για όλα, φιλάκια πολλά. Γεια σου Τασούλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.